Όχι, δεν μας παίρνει σήμερα. Οι καλεσμένοι χορεύουν πολύ καλύτερα. Δεν μπορούμε σήμερα να χορέψουμε πολύ. Σήμερα πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι αυτό. Γιατί έχουμε το κορίτσι που τα κάνει όλα. Τραγουδάει, χορεύει, υποδύεται, μπορεί να τα κάνει όλα. Είναι πολυεργαλείο, είναι υπερόπλο, είναι το κορίτσι πειρασμός, είναι το κορίτσι θρίαμβος, είναι το κορίτσι... Λάστιχο. Τι να λέμε τώρα, κυρίες και κύριοι, Κατερίνα Στικούδη! Πόσο σ' αγαπώ και πόσα χρόνια. Και πόσα χρόνια. Τι κάνεις? Ο Κώστας το Κατερινιό. Το ξέρω τον Κώστα. Λοιπόν, εγώ σας έφερα την άνοιξη το καλοκαίρι. Δεν με νοιάζει έξω που γίνεται χαμός. Και βροντές και κρύο και χαμός. Εγώ ήρθα καλοκαιρινή σήμερα, έτσι είχα αυτή τη διάθεση. Καλώς το κορίτσι μου. Καλώς το. Αυτό είναι ωραίο θέαμα. Δεν είναι. Και είναι... Τι να λέμε τώρα για το κορίτσι αυτό, τι να λέμε. Θα το ξεκινήσουμε ως εξής. Θα το σας πω ότι πριν από τι είχες βγάλει το ημερολόγιο σου, το 2010. Θα βγάλει και ένα 9. Πέρσι νομίζω, πέρσι. Το περσινό δεν μου το έστειλες, γι' αυτό πήρα 2 κιλά. Πότε είχες βγάλει το άλλο το ημερολόγιο που είχα γίνει λεπτούτσικη το 9. Κάτι είχες πει, θυμάμαι, είχες βάλει το γραφείο στο ψυγείο. Ναι, παιδί μου, τώρα θα το πω. Πότε το είχες βγάλει, δεν θυμάσαι, το 9. Όχι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πρέπει να ήταν γύρω στο 2009, εκεί νομίζω. Λοιπόν, και βγάζει η Κατερίνα Στικούδη ένα φανταστικό ημερολόγιο. Φανταστικό, με κάτι πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Σε αυτοκίνητα ξαπλωμένη, με μαγιό, με σορτσάκια, τζιν, με πουκάμισα δεμένα στη κοιλιά. Μου το στέλνουν λοιπόν εμένα στη δουλειά το ημερολόγιο. Το παίρνω εγώ το ημερολόγιο, το πάω σπίτι, πού να το βάλω, τσακ, το κολλάω στο ψυγείο. Κανονικά, άλλαζα τους μήνες. Στο ψυγείο κολλημένο το ημερολόγιο με μαγνητάκια. Και όποτε με έπιανε η λιγούρα και έλεγα να ανοίξω την πόρτα, τι να φάω, βλέπεις τη Στικούδη κολλημένη με το αυτό, το σώμα και λες, αν δεν θα φάω, ξανακλείνεις το ψυγείο. Γι' αυτό εγώ έχω μαγνητάκια άλλου τύπου στο ψυγείο. Έχω τούρτες, έχω διάφορα πράγματα και να τα βλέπω, να τα φαντασιώνω με απλά. Και θα σας πω όμως κάτι που νομίζω δεν το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί το ότι είχα τη Στικούδη, πρέπει να το έχω ξαναπεί ότι είχα τη Στικούδη στο ψυγείο. Αυτό που δεν σας έχω πει είναι ότι είχε έρθει κάποιος κύριος στο σπίτι και πάει να πάρει μια μπύρα από το ψυγείο και βλέπει τη Στικούδη κολλημένη και μου λέει, εντάξει, σε παντρεύομαι. Γυναίκα μου λέει που έχει τη Στικούδη στο ψυγείο, εγώ την παντρεύομαι. Τόσο εντύπωση είχε κάνει. Είχε σκεφτεί αυτή τη χρήση του ημερολογίου σου, δεν είχε σκεφτεί ποτέ. Όχι, δεν είχε σκεφτεί. Όχι, αλήθεια. Ότι λειτουργεί έτσι. Ας πούμε σε δικό σου γάμο. Αυτό μου εγώ. Πώς. Με σφολιατοειδή πράγματα. Δηλαδή, όταν κάτι γίνεται, ένα event πολύ ωραίο και τελειώνει και πηγαίνω καλά, θα φάω μια τυροπιτούλα, θα πάω σε ένα φούρνο. Ναι, η φούρνη, τι ωραίο πράγμα η φούρνη. Και όσο καλύτερα πηγαίνω η επίδοσή μου, τόσο μεγαλύτερη. Δηλαδή, στο τέλος θα φάω και ένα μακροταψί το βράδυ, θα γυρνάω από το live. Όμως, αυτό το κορμί, το οποίο το επιβραβεύεις εσύ με σφολιατοειδή και τυροπιτούλες ναι. κτλ. Αχ, όλα αυτά. Κάνεις πολύ γυμναστική, έτσι. Είσαι πολύ της γυμναστικής. Πολύ, Ναταλία μου. Πολύ. Crossfit κάνω. Crossfit κάνεις. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι και ανταγωνιστικό λίγο το άθλημα αυτό. Θες να βγεις πρώτος και αυτό έχει, είναι ομαδικό. Δεν μου αρέσει να κάνω μόνη μου γενικότερα. Είμαι ομαδικός τύπος. Μάλιστα. Έχεις και το χρονόμετρο απέναντι. Δύσκολες ασκήσεις, συνδυαστικές και αερόβιο και βάρη. Τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παίζει ρόλο που είσαι αθλήτρια μικρή ή θα το κάνεις ούτως ή άλλως? Παίζει ρόλο το κίνητρο, πιστεύω. Ναι. Έχω λόγο, έχω κίνητρο για να το κάνω τόσο σκληρή, ας πούμε, γυμναστική. Θέλω, ας πούμε, να έχω, όταν θα κάνω μια φωτογράφηση, θα κάνω ένα βίντεο κλιπ ή έχω μια εμφάνιση, να είναι τα πράγματα σωστά. Άλλη περίοδο όμως, θα φάω μέχρι να σκάσω. Θα φάω μέχρι να σκάσω. Σωστά, πολύ σωστά. Δεν πιστεύετε, αλλά το κάνω. Όταν, πριν πάμε στο Your Face, θέλω να μου πεις για το γάμο σου. Ας πούμε την περίοδο που ήταν ένας γάμος που τον ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, που έγινε στο χωριό του Βαγγέλη, του άντρα σου. Εκεί είπες, θα το ρίξω ρε παιδί μου έξω, θα φάω ό,τι θέλω. Καλά, θα μπω όλη με στην τούρτα τη γαμήλα και θα την καταβροχθήσω. Εννοείται. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην τιμήσω τα κρέατα της θεσπορτείας, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δηλαδή έπρεπε μπήκα ολόκληρη μέσα στην τούρτα. Ήταν όλα καταπληκτικά. Πρέπει να κάνουμε και αυτό που μας ευχαριστεί. Εντάξει, ωραία, έχει στέρηση αυτή η δουλειά. Ναι. Το να έχεις ένα ωραίο σώμα, να είναι υγιές, πρώτα αυτό κοιτάμε. Ωραία και κοιλιακή και να είναι και καλή γραμμένο σώμα, αλλά έχει και άλλα πράγματα να δώσει όλο αυτό. Έχει υγεία. Ναι. Κάπου πρέπει να φάμε και λίγο παραπάνω. Και εκείνη την ημέρα δεν γινόταν. Ε. Ξέρεις ποιος έκανε πρόταση από τους δύο? Η Κατερίνα. Η Κατερίνα. Λέω, έλεγα, αγάπη μου. Για τελειώνουμε. Τι έτσι. Είμαστε στην κουζίνα και είπαμε να κάνουμε ένα πάρτι. Εμείς το είδαμε σαν πάρτι. Ναι. Δηλαδή, να χαρεί η οικογένειά μας. Ναι. Κάπως έτσι. Και ήταν από τις πιο ωραίες μέρες της ζωής μου, δηλαδή.
Συνήθως, παιδιά, πιο πολύ οι γονείς και τα σόγια χαίρονται. Συνήθως, τις πιο πολλές φορές χαίρεται και το ζευγάρι, αλλά όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί τόσα χρόνια όσα ήταν η Κατερίνα με τον Βαγγέλη, πιο πολύ μετά το κάνεις για να χαρεί και το σόι. Και πόσο μάλλον να συγκατοικείς κιόλας. Δηλαδή ναι. Δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα, όχι, φαντάζομαι. Δεν αλλάζουν. Ε. Δεν είναι αλλά παρόλα αυτά θέλατε να παντρευτείτε όμως. Παρόλα αυτά θέλατε να παντρευτείτε. Γιατί πολλά ζευγάρια, ας πούμε, μένουν μαζί χωρίς να παντρευτούν. Δηλαδή σημαίνει για σένα κάτι ο γάμος. Κοίταξε να δεις. Εγώ, όπως σας είπα και πριν, ήθελα να κάνω ένα πάρτι μαζί με τον Βαγγέλη, να περάσουμε όμορφα. Έτσι το είδα αρχικά. Όταν όμως το κάνεις. Συγκινήσει, εγώ δεν περίμενα να συγκινηθώ. Δηλαδή, την ώρα που έφτασα στην εκκλησία ήμουνα πάρα πολύ βουρκωμένη. Λέω, Χριστέ μου, είναι χαλάσω και το make-up και βγω στις φωτογραφίες χάλια. Δεν το περίμενα από μένα. Και ειδικά και φίλοι μου που με ξέρουν ότι είμαι πιο χαλαρή γενικά με όλα αυτά τα θέματα. Μ' αρέσει παράδοση, αλλά είμαι πολύ χαλαρή. Δηλαδή, δεν φανταζόμουν από μικρή ντε και καλά να πάω στην εκκλησία. Το έχω απορία χρόνια, γιατί πραγματικά εσύ με τη σχέση αυτή μπορεί να είστε πολλά χρόνια μαζί, αλλά γενικώς δεν ήταν μια σχέση για την οποία μιλούσες και όλα αυτά τα χρόνια πολύ ανοιχτά ο Βαγγέλης μου και τα γόρη μου και ο Βαγγέλης. Δηλαδή, κρατούσες λίγο κλειστή την προσωπική σου ζωή και έτσι ιδιωτική και πολύ καλά έκανες, πιστεύω. Γνωριστήκατε όταν έκανες συνεργασία εσύ με τους Νεύμα. Στο Μέγκα Σταρ λίγο πιο πριν εκεί, στο Μέγκα Σταρ τον γνώρισε. Στο Μέγκα Σταρ τον γνώρισε. Καλεσμένος στην εκπομπή. Ωραία. Τι είχε λοιπόν αυτός ο άντρας που σε κέρδισε και τον ερωτεύτηκες? Κοίτα τη φατσούλα αυτή τώρα που έχεις εκεί. Βλέπεις μια φατσούλα, πόσο γλυκός είναι, δεν μπορώ. Τη βλέπω, αλλά κάτι θα είχε προφανώς που, ξέρεις, κάτι σου κάνει κλικ εσένα. Η καλοσύνη του, το μυαλό του, όλα κάτι σε εγωίτευσε, αυτά. Κάτι. Όλα, όλα, όλα. Ο όγκος αυτό το πράγμα, το βλέπω ένα άντρα δύο μέτρα, έτσι είναι. Ναι, επιβλητικός, ωραία παρουσία, χαμόγελο, ωραία ενέργεια. Έχει ωραίο χαμόγελο πολύ. Το πρωί να ξυπνάει και να είναι χαρούμενος και να με κάνει και εμένα να χαμογελάω. Να αντέχει τις τρέλες μου, γιατί είμαι πολύ... Μ' άρεσε να τα ζω έντονα τα πράγματα γενικά, και ειδικά στη δουλειά, είμαι πολύ απαιτητική και είμαι και τελειομανής. Ναι. Πρέπει κάποιος λοιπόν να το αντέχει όλο αυτό. Να είναι δίπλα και να στηρίζει. Ναι, λογικό. Σε συμβουλεύει, Βαγγέλη. Όχι, παιδιά, τώρα θα φάμε όλη την εκπομπή για αυτό το πράγμα. Όχι, δεν μπορείς να καταλάβεις τι μπορώ να λέω, πόσο μπορώ να μιλάω. Μα μπορώ να γίνω ωραία. Γραφική και δεν θέλω. Δεν είσαι γραφική καθόλου. Δεν είσαι γραφική. Σε συμβουλεύει καθόλου για τη δουλειά? Φυσικά, εννοείται. Δηλαδή, καταρχήν, όλα αυτά που κάνεις περνάνε υπό την έγκριση του Βαγγέλη. Βέβαια. Αλήθεια, εννοείται, δεν το συζητώ και αυτό γιατί το λέω έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος, ας πούμε, που έχει το πάνω χέρι ή οτιδήποτε. Είμαστε ομάδα. Έτσι λειτουργούμε. Mm-hmm. Και στα θέματα της δουλειάς και στο σπίτι μας είμαστε ομάδα. Είμαστε παρέα. Πάντα, από παλιά δηλαδή, μου έλεγε μια συμβουλή που δεν τον άκουγα κατευθείαν. Στο τέλος όμως άρχισα να συνειδητοποιώ ότι σε όλα σχεδόν έχει δίκιο. Γιατί λοιπόν να μην γλιτώνεις την κούραση? Αφού έχει δίκιο. Δηλαδή, στο τέλος πάντα θα έχει δίκιο. Η Κατερίνα, ακόμα και φωτογραφίες που ανεβάζεις στο Instagram, που βλέπεις μια πολύ ωραία σεξ φωτογραφία της Κατερίνας, και αυτή την έχει δει ο Βαγγέλης πριν την ανεβάσει η Κατερίνα. Θέλω να τα συζητάω μαζί του. Αλήθεια. Απ' την αρχή. Τι και... του λες, τι, να ανεβάσω αυτή τη φωτογραφία? Ναι, ναι. Όχι ότι θα φάω την παντόφλα ότι είναι αυτό που κάνεις. Ξέρω ότι αν θα μου πει κάτι να μην το κάνω, θα είναι πιο πολύ για λόγους αισθητικής. Άρα οι 6 φωτογραφίες που βλέπουμε στο Instagram έχουν εγκριθεί αυτό από τον Βαγγέλη. Τραβάει, αυτό σου τραβάει και τις ανεβάζεις. Αυτό πολύ προχώρησε. Και ένα διάσημο βίντεο στην πισίνα, αυτό το έβγαλε. Το διάσημο βίντεο της πισίνας. Πού αν το έχουμε να παίρνει. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Υπάρχει τρομερή εμπιστοσύνη. Είσαι, με εμένα, εγώ θα κρατήσω αυτό που μου αρέσει, γιατί τα παιδιά επάνω έτσι, είμαστε στο ίδιο μήκος σχήματος. Το βάλανε και σαν σούπερ. Με το Βαγγέλη είμαστε ομάδα. Είναι αυτό που είπες. Ότι είσαστε ομάδα. Και είναι πολύ ωραίο για ένα ζευγάρι να είναι κεραστές, να είναι και φίλοι, να είναι και, να είναι και ομάδα. Δηλαδή αυτό είναι το τέλειο για μένα σε ένα ζευγάρι. Να είναι όλα. Να είναι σαν μια γροθιά. Αλλά... πάρα πολύ δύσκολο. Και λίγο και τύχη κιόλα. Δεν είναι λίγο τύχη. Δηλαδή, πολύ μπορεί τύχη. Ένα άνθρωπο να γνωρίσει τον άνθρωπό του στα 40, στα 50, άλλο στα 15. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν, πώς να σου πω, χρονοδιαγράμματα. Πότε πρέπει οποιοδήποτε να κάνει παιδί, πότε πρέπει να παντρευτεί, πότε πρέπει. Ο καθένα ζητίζεται όπως θέλει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να σου φέρει έναν άνθρωπο που να ταιριάξει κατευθείαν με την πρώτη μέρα. Κάποιο πρέπει να πειραματιστεί και λίγο παραπάνω. Εντάξει, να κάνουμε. Συμφωνώ. Καλά όμως. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πάμε στο Your Face. Όταν ξεκίνησε το Your Face Sounds Familiar και είδα τις πρώτες εμφανίσεις, ειδικά όταν έκανε το Δύο Μέρες Μόνο, της Δήμητρας Γαλάνη, είχα γράψει στο Twitter. Τα είδα. Μπράβο, Κατερινά, και έκλεισες πολλά στόματα απόψε. Και το έκανα πολύ με την καρδιά μου, γιατί για μένα η Κατερίνα είναι ένα παιδί που δουλεύει ακούραστα και δουλεύει, όταν λέμε δουλεύει, δουλεύει 15 ώρες την ημέρα
επί 10 χρόνια και δεν γκρινιάζει. Δουλεύει, παιδιά, όμως, έτσι. Πολύ σκληρά. Δουλεύει τη φωνή της, δουλεύει να βελτιώσει τα πάντα στον εαυτό της και αυτό φαίνεται φέτος πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα μέρος στο Your Face και πήγα σε αυτή την παραγωγή και συμμετέχω κι εγώ, γιατί υπήρχαν, ας πούμε, άνθρωποι γύρω μου που ήταν προβληματισμένοι. Αλλά εγώ ένιωσα τόσο σίγουρη με τους ανθρώπους του Αντένα όταν κάναμε το τελευταίο ραντεβού. Και μου περιγράψανε και η παραγωγή παίζει ρόλο. Ωραία, εντάξει, και η προσπάθεια των παικτών σαφώς. Να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε, να τραγουδήσουμε σωστά, να κάνουμε το. Έχει και θεατρικό. Ναι. Έτσι, να μπεις μέσα στο ρόλο και στην κινησιολογία, σε όλα, στο ύφος, στο βλέμμα. Σίγουρα παίζει ρόλο. Το ενδυματολογικό, τα κορίτσια που μας φτιάχνουν πίσω, απίστευτοι καλλιτέχνες. Είναι καλλιτέχνες οι άνθρωποι, δηλαδή το λέω. Και πραγματικά το εννοώ. Βλέπεις τον εαυτό σου μέσα σε λίγα λεπτά να αλλάζει τελείως, να είσαι κάποιος άλλος. Είναι απίστευτο, μου φαίνεται. Έχω ενθουσιαστεί, έχω εντυπωσιαστεί. Όμως, όταν μου περιγράψανε και το τι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν με αυτό το φανταστικό πλατό, αυτή την παραγωγή που δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα κάτι τέτοιο, τα props, το πόσο δίνουν σημασία στη λεπτομέρεια, γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Στην κάθε εμφάνιση, λοιπόν, δίνουν την ίδια προσοχή και το ίδιο ενδιαφέρον οι άνθρωποι της παραγωγής. Είναι φοβερό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αλήθεια σου λέω. Ναι. Κουράζομαι, έτσι. Μην λέμε τώρα ότι δεν είναι κουραστικό. Μα δεν γίνεται. Είναι κουραστικό, αλλά στο τέλος γελάμε και μεταξύ μας. Δηλαδή έχει και πολύ γέλιο. Και στο πλατό εκείνη την ημέρα, ας πούμε, που κουραζόμαστε όλοι, η πιο ωραία μας στιγμή ήταν όταν είμαστε όλοι στους καναπέδες. Και εκεί γελάμε και φεύγουν ατάκες η μία από την άλλη. Κατερίνα, αυτό που είπε η Ναταλία ότι έγραψε στο Twitter, ότι σήμερα έκλεισες πολλά στόματα. Το ένιωσες εσύ εκείνη την ημέρα? Δεν ήταν σαν στόχος ποτέ να κάνω κάτι επιτηδές, αλλά μου αρέσει που το έπες. Ξέρεις τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πραγματικά έκλεισες πολλά στόματα και θέλω να πω ότι χρειάστηκε να φτάσεις στο Your Face and Familiar για να καταλάβουμε τι φωνή έχεις. Εντάξει, κάποιος που παρακολουθεί όλα τα βήματα και βλέπει όλα τα βίντεο κλιπ, γιατί δυστυχώς και οι εποχές είναι ότι φεύγει ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα και εγώ κάνω πάρα πολλά πράγματα μέσα σε ένα χρόνο. Μπορεί κάποιος δηλαδή να μείνει σε ένα βίντεο κλιπ το οποίο ήταν πολύ, πολύ rap. Ναι. Μπορεί κάποιος να μείνει σε ένα βίντεο κλιπ το οποίο ήταν πιο πολύ pop. Ναι. Μπορεί κάποιος, γιατί κάνω και διάφορα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένα και μένω εκεί από τότε που ξεκίνησα. Οπότε ίσως κάποιος να μην έχει δει και κάποια άλλα τραγούδια λίγο πιο απαιτητικά που έχω πει, ας πούμε, όπως το ρετρό που είχε πολλές ψεύτικες και αυτά, και να έχει μείνει σε ένα πράγμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ναι, μέσα από το παιχνίδι δεν το συζητώ. Αν, ας πούμε, έλεγα ως Κατερίνα το συγκεκριμένο τραγούδι της Γαλάνη, με ένα τζίνι, δεν σου λέω με κορμάκι, και ένα μπλουζάκι, δεν πιστεύω ότι θα ήταν τόσο. Το αποτέλεσμα αυτό που. Ναι, παίζει ρόλο που βλέπει και ο κόσμος και το κομμάτι της υποκριτικής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πιστεύω. Όλο αυτό. Ναι, αλλά εκεί ακούει όμως τη Στικούδη να τραγουδάει και λέει ότι αυτή είναι η φωνή της Στικούδη. Ενώ μέχρι πρότινος έχω την αίσθηση ότι έδινες πιο πολύ βάση στην εικόνα. Και όχι στη φωνή, κατάλαβες τι εννοώ. Τα τελευταία 3 χρόνια, θα σου πω την αλήθεια, είχα δοκιμάσει να κάνω μαθήματα με πάρα πολλούς δασκάλους φωνητικής στο παρελθόν. Δεν ένιωσα, γιατί είναι και θέμα χημίας. Δεν έχει να κάνει το αν ο άλλος είναι καλός δάσκαλος ή όχι. Τα τελευταία 3 χρόνια που δουλεύω με τη Σοφία Τηλαζοπούλου, ναι, θεωρώ ότι με αυτή τη γυναίκα μου έχει ανοίξει για μένα ένας διαφορετικός καινούριος κόσμος. Διαφορετική τεχνική τοποθέτηση, φωνή διαφορετική. Όλο. Δηλαδή, μου έχει δείξει πράγματα τα οποία δεν είχα δει στο παρελθόν. Έχει εξελιχθεί. Σίγουρα όντως, παίζει τώρα ρόλο, βέβαια. Και της οφείλω πάρα πολλά. Δηλαδή, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι μια καταπληκτική δασκάλα που έχει πολύ ωραία ενέργεια και ταιριάξαμε. Είναι και να ταιριάξει. Είδες, παίζει ρόλο τελικά. Όλα παίζουν και το λέω ρόλο εγώ που και έχω πει στο παρελθόν, έχω σχολιάσει πράγματα που αφορούσαν τη φωνή της Κατερίνα. Και αρχίζει το ξύλο. Θυμάμαι, γιατί εγώ ξεχνάω. Έτσι τις έβαγε από τις μαξιλαριές σου να μάθεις. Περνάμε στη φάση παίζουμε ξύλο με το απλά το λέω, ρε παιδί μου, ότι όντως και εγώ είχα σχολιάσει τις φωνικές δυνατότητες της Κατερίνας και νόμιζα ότι απλά στηρίζεται στην εικόνα της. Τώρα και εμένα μου έκλεισε το στόμα. Και να σας κάνω και λίγο να κάνω και ένα μικρό spoiler, να σας πω ότι στο Your Face της Κυριακής, το οποίο είχα τη χαρά να είμαι μέλος της Κριτικής Επιτροπής, το 5ο μέλος, είμαι guest στην Κριτική Επιτροπή, γιατί είναι θεματικό, είναι Eurovision, ας πούμε, με acts Eurovision. Η Κατερίνα είναι η Κοντσίτα και τραγουδάει το Rise Like a Phoenix. Τι ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Δεν θα σας πω τίποτα εγώ, θα την ακούσετε πώς λέει το Rise Like a Phoenix. Δεν θα πω τίποτα προς το παρόν, γιατί δεν κάνει ούτε να. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όμως ότι το είπε ωραία έτσι όπως το λες.
Εσύ, θα μιλήσει το Your Face της Κυριακής. Εγώ δεν κάνει να σποιλάρω τίποτα άλλο, απλώς αυτό κάνει να το πω, γιατί μπορεί και στο τρέλερ νομίζω να σε δείχνει. Τα δείχνει, τα δείχνει. Και σε δείχνει ότι είσαι η Κονσίτα. Στο προηγούμενο επεισόδιο το μπάζερ της έδειξε την Κονσίτα. Σωστό. Ναι, μωρέ, τι χαζί που είμαι. Αφού το μπάζερ το έχει δείξει ότι θα τον κάνει την Κονσίτα, έχεις δίκιο. Πάμε να εγγενιάσουμε μαζί σου μία νέα ενότητα. Η μηχανή του χρόνου, λοιπόν. Θα βάλουμε την Κατερίνα στη μηχανή του χρόνου να θυμηθούμε. Παλιότερες τηλεοπτικές της στιγμές και όχι μόνο, να ξεκινήσουμε λίγο να θυμηθούμε το Κατερινάκι σε εποχές Megastar. Φωτογραφία, πλάνο, φρίζο, τι έχετε. Α, όχι, πιο πίσω πάμε. Πιο πίσω πάμε, καλέ, μπράβο. Είναι εδώ στη μέση βέβαια το κορίτσι μας. Ήμουν λίγο μαγουλάκι, είχα παραπάνω. Ναι, αλλά είσαι και πάρα πολύ μικρό 19, εδώ. 19. 19, εντάξει. Με την Ελένη. Λοιπόν, μη σε λας, Κατερίνα Στικούδη, η δικιά μας βασίλισσα της καρδιάς μας, Ελένη Μενεγάκη, στο κέντρο που τα παρουσίαζε, και Star Ελλάς, η Ευαγγελία Ραβανή. Και πώς τα έφερε η ζωή, έτσι. Έχετε ένα καρμικό χρόνια με την Ευαγγελία. Έχουμε, ναι, και συναντηθήκαμε και στο dancing εκεί, με το χορευτικό που είχαμε κάνει με τον Ηλία. Και θα το δούμε, μην ανησυχείς. Α, θα φτάσει εκεί. Εσύ το έκανες, το concept όλο, τη ροή. Όχι. Πάμε λίγο πιο μετά, λοιπόν. Έβαλε το χέρι. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα και να πάμε στο Megastar. Βγαίνει η Κατερίνα, τσάρκα στην πισίνα, για να συναντήσει τον Ηλία το Βρετό, που θα παίξει πόλο με δικούς του φίλους και θα μπω κι εγώ στο παιχνίδι αυτό. Τι έκανα εκεί. Τέσσερα χρόνια, το έκανες τέσσερις σεζόν. Τρία σεζόν. Ένιωθα τόσο ελεύθερη. Μου αφήνα να κάνω τα νάζια μου, τα αυτά μου. Εκεί είχα πάει να κάνω συνέντευξη στον Ηλία το Βρετό. Είχα παίξει και πόλο. Την έκανε συνέντευξη. Έτσι. Ναι, έτσι. Και μέσα στο νερό κιόλα. Ωραίο το κόνσεπτ. Ο Ηλίας δεν βγήκε από το νερό καθόλου για ευνόητου λόγου. Δεν τον είδαμε να βγαίνει καθόλου από την πισίνα. Τι να σταματήσει. Σε όλη τη διάρκεια τη συνέντευξη ο Ηλίας παρέμεινε μέσα στο νερό. Η Κατερίνα μπαινόβγαινε, φυσικά άνετη, έβγαινε βρεμένη. Φτώει ο Ηλίας μέσα στο νερό, μόνο το κεφαλάκι του βλέπαμε. Megastar. Κώστα Καπετανίδη, Εύη Βόλα, Ρένα Βιού, Κανά σε κόλια, μοναδική ομάδα. Ρένα Βουδιού. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από εκείνη την τριετία, όσον αφορά το κομμάτι της τηλεόρασης, της συνέντευξης, να μάθω να μιλάω ωραία, να χειρίζομαι το λόγο διαφορετικά. Η τηλεόραση δεν έχει καμιά σχέση με τη ζωή μας, ναι, έξω πώς μιλάμε κτλ. Και μιλάω ακόμα με αυτούς τους ανθρώπους μια στο τόσο, ειδικά με την Εύη Βόλα. Την αγαπώ πάρα πολύ και τη συμβουλεύομαι και στις τηλεοπτικές μου κινήσεις. Είχες μελετήσει καθόλου την Αταλία τώρα που πήρες το Megastar? Εννοείται, σε ξεπατήκωσα. Και έτσι θα πάω εγώ. Και τα είδα όλα, να δω τι γίνεται. Μα νομίζω όμως ότι μετά από μένα το έκανε η Μπέτη για αρκετά χρόνια, ναι, ναι, και μετά το παρέλαβε, ναι, το Κατερινάκι. Ναι, μεγαλύτερο χρόνο. Ναι. Και μετά το πήρε το η Κατερίνα. Θα ήθελες να κάνεις, να έχεις δική σου εκπομπή στη τηλεόραση. Δική σου. Όχι να είσαι μέρος μιας ομάδας. Να λένε η τάδε εκπομπή παρουσιάζει η Κατερίνα Στικούδη. Δεν ξέρω. Δεν το έχω. Δεν έχω σκεφτεί κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σε παρέα να είσαι. Είχε υπάρξει συμπαρουσιάστρια. Το ξέρω. Με το Θέμη Μάλι, ναι, και την. Στο Λάσο Σουρελά. Στο Λάσο Σουρελά. Ναι, ναι. Πώς και ήταν, την Άννα Τρεφίδου, βέβαια. Ναι. Θέλει αφοσίωση η τηλεόραση. Θέλει να δώσει το χρόνο που τη χρειάζεται. Δεν μπορώ να το δω σε εισαγωγικά αρπακόλα για να φαίνομαι να πω ότι είμαι κάπου. Θέλω να δώσω το χρόνο που τη αξίζει. Mm. Δηλαδή, να μπορέσω να ισορροπήσω λίγο και τις άλλες μου δουλειές που αφορά το τραγούδι, δηλαδή και τις συναυλίες, και έχει πάρα πολύ τρέξιμο, τα ξέρεις. Yeah. Θα ήθελα να ήταν κάτι, ας πούμε, που πραγματικά να έκανε εντύπωση. Να ήταν κάτι ιδιαίτερο, αν θα έκανα κάτι, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό. Πάμε στο επόμενο, αγαπημένο κοντρόλ, να προχωρήσουμε τις τηλεοπτικές αεροπόλεις. Ξανθιά, καστανή, κοκκινομάλα. Πολύχρωμα.
πολύχρωμα, μπλε, γαλάζια, μοβ. Τα έχεις κάνει όλα στο μαλάκι αυτό το έρμο, το δύστιχο. Τι. Και όμως έχω μαλλιά, απίστευτο. Μπράβο, είναι πολύ αντέχουν, καλό αυτό. Ευτυχώς, Παναγία μου. Πολύ καλό αυτό, από τα πιο ωραία χορευτικά που έχω δει. Είναι αυτό που έχει μείνει από τον Dancing with the Stars. Από όλα τα χρόνια, από όλου του κύκλου. Τι θυμάστε από τον Dancing τη Στικούδη με την Αραβανή, όλοι, βέβαια, εννοείται. Και Ευαγγελία όμως, παιδιά. Δηλαδή τώρα να σου. Είμαι γυναίκα και βλέπει τώρα αυτό το. Το πλάσμα, το κορμί. Και το λέω εγώ με πολύ αγάπη. Δηλαδή δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Μια ωραία εικόνα μιλάει από μόνη της. Δηλαδή τι χαζεύεις. Ναι. Όχι αυτήν, την κοπέλα που είναι πάνω. Δεν μιλάει και τον εαυτό μου έτσι. Δεν έχω χάσει το μυαλό μου ακόμα. Και τις δύο τις χαζεύεις. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και σε εκείνο το live που είχαμε κάνει αυτή την έτσι, εμφάνιση ήταν και ο λόγος που είχα περάσει και στον τελικό τότε. Μάλιστα. Γιατί είχε γίνει στον πρωί τελικό. Και βέβαια έχω να σου πω ότι μετά το dancing έκανα να συνέλθω σωματικά πολύ καιρό. Τι εννοείς ότι δηλαδή, είσαι κούραση, πολύ κούραση. Καταπιαστεί παντού, δεν υπήρχε δηλαδή κοκαλάκι, το οποίο να μην πόναγε. Αλλά μ' άρεσε. Δηλαδή, κοίτα τώρα ο μαζοχισμός. Είναι ωραία εμπειρία. Το σώμα μπορεί να καταπονείται, αλλά γυμνάζεται κιόλας καταπληκτικά μετά με το χορό, παιδιά. Το ναι, εντάξει, αλλά με το χορό. Μετά. Το καλοκαίρι έχει, περιοδία με Ισαία Ματιάμπα. Με Ισαία Ματιάμπα, αυτό το αγόρι που ήμασταν και στο τελικό μαζί στο dancing. Με κέρδισε. Αλλά θα είμαστε σήμερα, φέτος θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και θα κάνουμε μια πολύ ωραία περιοδία. Μαζί με την μπάντα του θα ενωθούμε, θα ενώσουμε τις ενέργειές μας, τα τραγούδια μας και θα περάσουμε όμορφα. Το καινούριο CD της Κατερίνας λέγεται Soundtrack, να το πούμε και αυτό, και έχει πολύ ωραία singles μέσα. Και την Κυριακή στο Your Face η Κατερίνα μας θα υποδηθεί την Conchita και θα τραγουδήσει Rise Like a Phoenix. Like a Phoenix. Ευχαριστούμε λοιπόν. Πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις, Κατερίνα. Και εσείς, να περνάτε ωραία. Και περνάμε ωραία και εσύ να είσαι λαμπερή, γερή και ευτυχισμένη πάντα και να έχεις όλα τα καλά. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.